Με απογοήτευσε πολύ ο Βιαφάνες σε ρόλο Δεκαλιού, χθες. Δεν το είδα αυτό, μόνο με φάση. Πάρα πολύ με απογοήτευσε. Κατά τα άλλα, πολύ κακός ο Παναθηναϊκός στην κυκλοφορία. Τις μπάλες. Και πολλές αποζήσεις, θα πω. Δεν ξέρω. Και επίσης αυτή η τριάδα, Πέτριτς, Φόρ, Κλωναρίδης και Καρτσάς, αν κάποιος μπορούσε να βάλει γκολ από αυτούς τους τρεις, είναι μόνο ο Καρτσάς. Δύσκολα. Τέταρτος δεν έβγαινε μπροστά κανένας σκάφ να πατήσει. Πιστεύω ότι πριν από το μάτς, δεν ξέρω αν διαβάζεις Metro Sport, είχα δώσει χ2 διπλή ευκαιρία χ2 την Ξάνθη μέσα στην Λεωφόρο. Και για πολλούς άλλους λόγους. Μια Ξάνθη η οποία σκοράρει την πλαϊνή, δεν έχει σέντερ φορ, δύσκολη. Και όποιος το έπαιξε 0 σε ένα γκολ κονόμιση, γιατί ήταν πολύ έξυπνη η φιλοσοφία αυτού του μάτς. Ο Βιαφάνες, το πρέπει να το ρωτήσεις. Ο Βιαφάνες σαν δεκάρι ήταν απογοητευτικός. Δεν πάτησε περιοχή. Είναι πιο πολύ εξτρέμ. Κουστί. Ναι, πιο πολύ είναι εξτρέμ. Άρα έπρεπε να φάει ή τον Καλτσά ή τον Κλωναρίδη και να βάλει... Να σε κάνω μια ερώτηση. Πόσο χρόνο είσαι? 20. Τώρα εξηγείτε, γιατί η γενιά δικιά σας, ρε παιδιά, θεωρώ ότι έχουν φάει πολύ μεγάλο παπά από αυτό το Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έδωσε... Και εννοώ από τον Αλαφούζο 3 χρόνια. Δηλαδή σας βλέπω, σας παρακολουθώ, καταρχήν σας θεωρώ ότι προσωποποίησε τις μιζέρια, ρε παιδί μου. Δηλαδή γραφικότητα σε όλο το μεγαλείο. Εγώ σήμερα βγήκα το είπα φορά παρτίδα. Άξιζε να χάσω, με πήρε δίκαια, το ήθελε περισσότερο ατρόμητος. Δηλαδή θεωρείς εσύ ότι στην ήττα τη χθεσινή σου οφείλεται στον διαιτητή? Το είδα το παιχνίδι πολύ συγκεντρωμένο. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τον Καρέλη. Ναι, και πήρε. Δηλαδή τώρα τα βλέπω, ρε παιδιά, Παναθηναϊκό. Κατηγορεμένο το Στέκα. Εσύ είσαι μεγαλύτερος από εσύ. Έχεις δει Σαραφά. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τον Καρέλη και πήρε. Έβγαινε σε πρώτη θέση. Πήρα δεξί μπακ, καλό, ξέρω το όνομά του. Στόπερ και Λέτο. Καταρχήν, παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι πεσμένος λόγω Μπέρκ. Έτσι. Έπρεπε να πάρει ένα καλό φορ. Βλέπω χάθηκε ο Μπέρκ. Θέλει λεφτά, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Μα πήρε Λέτο, Βιαφάνες και τα λοιπά, την ομάδα την είχε. Πούλησε το καλύτερο. Λέω αγωνιστικά τι έπρεπε να κάνει. Ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι σε μνημόνιο. Τι σχολιάζουμε τώρα? Είναι σε μνημόνιο. Γίνεται λεφτά τώρα από τη μεταγραφή του Καρέλη. Το θέμα είναι ότι ξαφνιάζει ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά. Εξτρά εκατομμύρια πρέπει να μαζέψει αρχές της επόμενης σεζόν για να κάνει την άψη του αρχαίου κεφαλαίου και να μπορεί να πει. Άλλο επόμενο. Κινήθηκε με τα μισά από τη μεταγραφή του Καρέλη που πήρε 3. Ναι. Και έδωσε, ρε παιδί, λέει ο Μέγκος. Άντε παιδιά, με τι λεφτά σε λένε οι άλλοι όλοι. Πόσο τον έδωσε, ρε, 3. Εντάξει, ρε, Γιώργο, μην κάνεις 10 μεταγραφές που έκανε και 6. Μισό λεπτό, ρε, παιδιά. Είναι αυτό που λέει ο τέτοιος, ο Μάριος. Είναι σε μνημόνιο ο Παναθηναϊκός. Και το διατάστα είναι ότι μικραίνει ο Παναθηναϊκός όσο του είναι στο μνημόνιο. Και μόνο που γύρισε στη Λεωφόρο μικραίνει. Τέλος. Ο Πάου μεγαλώνει. Φίλε, ξεθοριάζει ο Παναθηναϊκός τώρα. Όταν ο Παναθηναϊκός κάνει από την Ξάνθη μέσα, όταν χάνει από, δεν μπορεί να κερδίσει ομάδες, όταν δεν του αποβάλλουν, παρόλα αυτά ήταν είχε εύνοια πνευματική διαιτησία. Μ' αρέσει πολύ. Και λοιπόν, απεκτούρα από Κέιτα. Πατάει πολύ περιοχή ο Κέιτα, συγγνώμη φίλε, μαρκάρει πολύ καλά. Βέβαια σαν έγχρωμος που είναι, καμιά φορά σκαλό είναι μαύρος, μαύρος, δεν έρχεται. Μαύρος. Η λευκή τι είναι, άγχρωμος. Δηλαδή, συγγνώμη, μαύρος, το παίρνω πίσω. Κουλάει το μυαλό του. Έχει φοβερό διασκελισμό, τρομερή ατοχή, πατάει την περιοχή. Εάν βρεθεί προπονητής να το δουλέψει τακτικά και στρατηγικά, να του δώσει δηλαδή ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο στο παιχνίδι. Θα ήθελα ο Κεϊτά να δουλέψει με τον Πογέτ. Με τον Πογέτ. Ο Πολ Κεϊτά μοιάζει καταπληκτικά για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου αρχές 90's. Είναι ολόιδιος με τον Κάρλτον Πάλμερ. Ναι. Λίντς και Σέβιλ Γουένσδεϊ. Εθνική Αγγλίας, Euro 92. Έφυγε φίλε, επόμενη. Ναι, επόμενη. Μπράβο. Έλα φίλε. Έλα Κουστάκη, καλημέρα. Γεια χαρά. Καλημέρα και στα παιδιά. Καλημέρα. Γεια σου φίλε. Θέλω να μιλήσω από κάποια πράγματα όσον αφορά και τον πρώην συμπαίκτη μου και νυν του ΠΑΟΚ, τον Δημητρά και τον Χατσαϊά. Πού παίζατε μαζί? Στην Ομόνια Σταυρούπολης. Αυτό που σου είπα. Ιστορική ομάδα. Αδερφέ, συγγνώμη λίγο, είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Οπαδός του ΠΑΟΚ, με παοξής είμαι. Τον πήρε ο Γενιακός, τον πήρε ο Πανιώνιος. Μπράβο και τώρα που ανέφερες και τις ομάδες. Βέβαια. Θέλω να πω... Ήμουνα
15 μέρες πριν με τον παππού του στις Σικές. Άντε πάλι. Ναι, δεν μας νοιάζει. Τώρα κάνεις πλάκα, μιλάς σοβαρά. Ναι, σοβαρά μιλάω. Με τον παππού του κατά τη Σαΐα. Ξέρω και τον παπά του, ξέρω. Στο καφενείο του φίλου μου του Ζάχου. Άντε, ας το πω κιόλας. Έλα, ξέρεις όλο τον κόσμο, φάγα τα μάτια. Πολύ καλό χαρακτήρα. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλό χαρακτήρα. Όπως τα λες, αγόρι. Και καλή οικογένεια έχω μάθει. Μαμά, μπαμπά, εκεί όλοι. Έτσι, μπράβο. Από καλή οικογένεια, από καλή οικογένεια. Ξέρω, δεν ψάχνει καμπρό, Σαν στόπερ, δεν χωρίς να το κάνεις. Ναι, πάμε παρακάτω. Λέγε. Η μεγάλο πράγμα είναι καλό παιδί. Τι λέτε τώρα, ρε, καθίστε καλά. Θέλω να πω, ναι. Και το παιχνίδι. Εσύ που παίζεις τώρα. Μέτρησε ο ΠΑΟΚ και ακόμη μια φορά μίλησε για τη θυσία. Αυτό είναι. Μιας και παίζεις μπάλα. Βλέποντας τα χαφ του Ολυμπιακού. Καταλάβουμε ποιος θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Μπράβο, αγόρι με καλή πράγμα. Επειδή έπαιξε μπάλα, με καλή πράγμα. Αγόρι μου να πω. Τι ηλικία έχεις, αγόρι μου, εσύ? Ορίστε. Αν επιτρέπετε, ηλικία που έχεις? 26 ονό. Έφυγε, φιλιά. Επόμενος, ωραίος. Δεν κατάλαβα τι είπε το τελευταίο. Και συμφώνησε τώρα. Κοίταξε, μίλησε για τον παιδί, για τον Χατζέα, σαν παιδί και σαν παίκτη. Και για το μάτς μόλις το ρώτησε ο Κωστής να πούμε πως το είδες. Λέει εντάξει δεν παίξαμε και καλά, αλλά για ακόμα μια φορά εγώ είδα ότι μίλησε και η διαιτησία. Η διαιτησία. Άθη διαιτησία. Και παίξω ένα λεπτό. Δεν ήταν πάω κάποιος ρε φίλε, μ' άρεσε. Αυτό τον Ολυμπιακό, με τέτοια αφέλεια στο Καραϊσκάκι, ποιος προπονητής... Με 50-50 διαιτησία ο Πάκου μπορούσε να το χτυπήσει το παιχνίδι. Πώς το λένε ρε φίλε. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Έλα φίλε, σ' ακούμε. Ήποπτος. Γεια σου Ράβο. Γεια σου φίλε. Χρειάβο δικητήριο. Ορίστε, πώς το πες. Δικητήριο. Τι θέλω να σου πω. Ναι. Μια μικρή παρένθεση λίγο με τον Ασλαμό αν θέλω. Ναι. Αν του άρεσε το καινούργιο Slayer. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Το καινούργιο Slayer. Άκουσα ένα-δύο κομμάτια τα οποία μου άρεσαν και δεν ακούω το είδος. Εντάξει, παλικάρια, δεν ακούω το είδος πολύ. Δύο κομμάτια. Θέλετε να μιλάω πιο δυνατά, πιο σιγά. Εντάξει, καλά, είσαι εδώ, δυνατά, καλά. Συγγνώμη, Ηρακλήδη, είσαι. Τι ομάδα είσαι. Εδώ, λοιπόν. Ρε κολόγρια είμαι, Ηρακλήδεα. Ηρακλήδεα, μπράβο, δεν άκουσες να είσαι καλά, παλικάρια. Μέχρι το θάνατο, κανονικά. Ναι, εντάξει. Ναι, πώς ακούμε. Λοιπόν, Ραπ, άκουσα με λίγο. Είσαι ωραίος, πάντα είσαι ωραίος, αλλά δεν εκφράζεσαι για τον Ηρακλή. Δεν... Κάτσε να καταλάβω. Δεν εκφράζομαι καλά για τον Ηρακλή, είπες. Όχι καλά. Δεν μιλάς γενικά για τον Ηρακλή. Κοίταξε. Δεν θες γνώμη. Όχι, δεν ρίχνεις γνώμη. Έχω γράψει. Δεν ρίχνεις γνώμη. Έχω γράψει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε σελίδες για Ηρακλή. Ρώτα με ό,τι θες. Ρώτα με ό,τι θέλεις. Για το χθεσινό μάτς, για την Κερκίδα, για το Μάνο, για τη Θύρα 10, για τον Παπαθανασάκη. Ρώτα με ό,τι θες. Έχω γράψει το Τσιλιανίδη ως έξω αριστερά. Τη φάση του Λεωζίνιο. Πολύ καλό σήμερα το Κυριακίδη που τον πήρα από τα εξτρέμ και τον πήγε στα χαφ. Πολύ καλή κίνηση. Ναι, ναι. Πολύ καλή ναι. κίνηση που έβαλε τρίτο στόπερ ουσιαστικά τον Καρασαλίδη με ρόλο αμυντικού χαφ. Έκανε ωραία πράγματα. Σκούπα μπροστά από τους δύο στόπερ. Μπροστά από τους δύο στόπερ. Όταν αμυνόταν δηλαδή γινόταν 3-5-2. 3-6-1 μάλλον. Έχει ωραία πράγματα να σου πω. Αν με ρωτήσεις. Θα μείνει του χρόνου. Άκου τώρα. Ο Αποστόλης. Εγώ γυμνάζομαι πολλές φορές στο Καφτατζόγλιο και μιλάω με τον πατέρα του. Δεν κρύβομαι ποτέ. Λοιπόν, ο Αποστόλης μου έχει πει ο πατέρας του και ο κύκλος του ότι είναι ο παδός του Ηρακλή. Τι να μας πεις, ο άλλος μιλάει με τον παππούνα. Άκου. Είναι ο παδός του Ηρακλή. Και θέλει. Πάντα θέλει. Θα φέρω σε αγκαλιά σου. Στάσου λίγο. Να συνεννοηθούμε ρε παιδιά. Θέλει να βγάλει τη χρονιά, να πάει ο Ηρακλής καλά, να βάλει άλλα 7-8 γκολ και να φύγει σε μια πολύ καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Εγώ απαντώ δημόσια στο Βέλιο ότι θα είναι δύσκολο μέσω του Ηρακλή να πάει σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, γιατί ο Ηρακλής δεν βοηθάει το Βέλιο. Βέβαια, σήμερα ο Ηρακλής ήταν τόσο καλός στο πρώτο ημίχρονο και έβγαλε τόσες φάσεις όπου ο Βέλιος ήταν απόν.
και τα τελείωνε ο Τσιλιανίδης, τα τελείωνε ο Πασάς, τα τελείωνε ο Κυριακίδης και δεν είχαμε 3-4-0. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε ο Ηρακλής, βιολογικά ανέβηκε με κάποιες αλλαγές και σε ένα 4-4-2 ο Πετράκης και είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα μείνει ο Βέλιος μέχρι το καλοκαίρι και στόχος του είναι να μην πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Θέλει να φύγει και να το θέλει ο Μπάγεβιτς. Το θέλει ο Μπάγεβιτς αν το θέλει ο Πογέτ. Ναι, το ξέρετε, το θέλει και ο Πογέτ. Τίγρη, άμα το φέρεις αυτό να το φέρει το πέρα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να το γραπώσει. Διακρίνω, κάτσε λίγο. Διακρίνω ότι ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί με την πώληση του Φορτούνη. Γι' αυτό το λόγο δεν ασχολείται με το Βέλιο, τον οποίο γουστάρει.